ήρθατε απόψε εδώ και να ευχαριστήσω και τον κύριο Καραγιάννη ως εκδότη της παρέμβασης και τους συντελεστές που φιλοξένησαν ένα άρθρο μου σχετικά με την ιστορία της Κοζάνης και με την κατάσταση που επικρατούσε κατά την περίοδο του κράκ του 1930, του πρώτου διεθνούς κρίσης. Παρ' όλα αυτά, σήμερα δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Θέλω να πω ότι το άρθρο αυτό μπορεί κανείς να το διαβάσει στο περιοδικό και ευτυχώς με καλύπτει ο τίτλος της ομιλίας «Κοινωνία, πολιτική και οικονομία». Και αυτό το άλλαξα τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας καθώς ερχόμουν και από Θεσσαλονίκη και έπεσα στα δικαστήρια την ώρα που οι 4 νεαροί της ληστείας του Βρετανικού οδηγούνταν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Στην ιστορία μιας κοινωνίας γενικότερα υπάρχουν περίοδοι όπου ανακύπτουν διάφορα ζητήματα και δημιουργούνται εντάσεις γύρω από αυτά. Και πολλές φορές δύσκολα βρίσκεται ένας κοινός τόπος όπου στο τέλος καταλήγουμε σε μια πολιτική συμφωνία. Μια τέτοια περίοδος ιστορικά ήταν και η περίοδος της απαρχής της νεωτερικότητας, τότε που ουσιαστικά οι θρησκευτικοί πόλεμοι είχαν ακολουθήσει τη μεταρρύθμιση. Τότε έγιναν οι μεγάλες ρήξεις της ανθρωπότητας, με αποτέλεσμα να μεταξύ άλλων να οδηγηθούμε σε μια αντιπαράθεση της δικαιώματος της αντίστασης, της ελευθερίας της συνείδησης και όλα αυτά οδήγησαν στην αρχή της ανεκτικότητας. Και αυτές ήταν οι απαρχές της δημοκρατίας, δηλαδή του νεωτερικού πολιτισμού, πολιτικού πολιτισμού. Ας πούμε στα έργα του Λόκ εκείνης της περίοδου, όπως την Επιστολή για την Εξετρισκία το 1689 ή στο έργο του Μοντεσκέ αργότερα το 1784, το Πνεύμα των Νόμων, πραγματεύονται δηλαδή αυτά τα έργα αυτές τις μεγάλες ρήξεις και τις μεγάλες αντιπαραθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά οδήγησαν σε αυτήν την πολιτική φιλοσοφία. Ο Χέγγελ λοιπόν το 1821 στη Φιλοσοφία του Δικαίου αναλύει και λέει πως η πολιτική φιλοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από το να προσανατολίζει τα πολιτικά υποκείμενα στο να αντιλαμβάνονται τον κόσμο ορθολογικά. Και έτσι όταν αντιληφθείς τον κόσμο ορθολογικά, το ίδιο θα σε αντιμετωπίσει και εκείνος. Τι θέλω να πω δηλαδή με αυτό. Γεννιόμαστε σε μια κοινωνία όπου δεν επιλέγουμε εκ των προτέρων που θέλουμε να γεννηθούμε, είναι ζήτημα τυχαιότητας. Κατά συνέπεια, γεννιόμαστε κατά τόπο και κατά χρόνο χωρίς να είμαστε ελεύθεροι να το επιλέξουμε αυτό. Άρα πόσο ελεύθεροι είμαστε τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια κοινωνία. Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα και να το προσεγγίσουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ως πολιτικά υποκείμενα της νεωτερικότητας εμείς όλοι, ζούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με μια πεποίθηση. Δηλαδή την πεποίθηση ότι είμαστε όλοι ελεύθεροι και ίσοι. Αυτές οι αξίες λοιπόν οδηγούν στο να οικοδομηθεί μεταξύ μας μια υποκειμενικότητα, μια συνένεση ελευθερίας και ισότητας. Κατά συνέπεια αυτό οδηγεί σε μια αποδοχή μιας πολιτικής δικαιοσύνης. Δηλαδή όλοι σαν πολιτικά υποκείμενα νομίζουμε ότι, όχι νομίζουμε, συνενούμε σε μια δικαιοσύνη και αυτή με τη σειρά της εξασφαλίζει και διασφαλίζει την ισότητα και την ελευθερία μας. Με βάση αυτό οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη. Και πάνω σε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης εδράζεται μια εύτακτη κοινωνία, δηλαδή μια αρμονική κοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν όταν απολέσουν αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη, δηλαδή μεταξύ θεσμών και πολιτών? Ένας σπουδαίος πολιτιολόγος, ένας Ιταλός, ο Ρομπέρτο Μπόβιο, είχε γράψει σε ένα βιβλίο του ότι όταν χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολίτη, τότε εμφανίζονται τα άκρα στην κοινωνία. Κάθε είδους άκρα, από το πολιτικό φάσμα μέχρι τον κοινωνικό ιστό της μεταξύ μας σχέσης και μεταξύ τμήματων της κοινωνίας. Ένας λοιπόν
ένα πολιτικό υποκείμενο. Μάλλον ένας άνθρωπος όταν αρχίσει να νιώθει τον εαυτό του σαν πολιτικό υποκείμενο, και αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια της εφηβείας συνήθως, μπαίνει στη διαδικασία να μάλλον φτάνει σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα μπει μέσα στο σύστημα, δηλαδή μέσα αυτήν την πολιτική φιλοσοφία η οποία έχει δομηθεί έτσι ώστε να διασκεδάζει κάθε και να ρυθμίζει κάθε πολιτική διαφορά μεταξύ μας κτλ. Ή θα κάνει κριτική απέναντι σε αυτό το σύστημα με αντισυμβατικούς τρόπους. Τι θέλω να πω. Ας πούμε το πρόσφατο γεγονός που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Βελβενδό της Ληστείας, έτσι. Αν ήταν κοινοί ληστές, προφανώς δεν θα είχε πάρει καθόλου έκταση. Θέλω να πω, θα ήταν ένα ποινικό απλό φαινόμενο, το οποίο θα έλεγε με την επιχείρηση την αστυνομική. Όμως είχε μια πολύ έντονη πολιτική διάσταση, με την έννοια ότι οι πρωταγωνιστές αυτού του γεγονότος αυτοαποκαλούνται αναρχικοί. Με λίγα λόγια, ανήκουν σε ένα χώρο που λέγεται επαναστατικός αναρχισμός, δηλαδή είναι μια έκφραση του γενικότερου αναρχισμού. Είναι ένα ρεύμα το οποίο έχει τις ρίζες του στα μολυβένια χρόνια της Ιταλίας, τότε δηλαδή στο 1968 με 1980, όταν εκείνη την περίοδο η Ιταλία βίωνε έναν ήπιο εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή συνέβαιναν διάφορα τρομοκρατικά περιστατικά κλπ. Να μην αναφερθώ σε αυτά. Επομένως το σύστημα τους καταλογίζει, τους κατατάσσει στους τρομοκράτες. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διαφορά ότι όταν είσαι μέσα στο ίδιο το σύστημα και λειτουργείς μέσα εκεί, τότε μπορούν οι διαφορές να επιληθούν μέσα σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή είναι διαφορετικό το να προσπαθείς να επιλύσεις τις διαφορές σου μέσα στο σύστημα και είναι διαφορετικό το να το βλέπεις απέναντι εντελώς, δηλαδή να είναι εξωσυμβατική η προσέγγιση σου σε αυτό. Βλέπουμε ότι εάν υπήρχε αυτή η εμπιστοσύνη στην Ελλάδα μεταξύ πολιτών και θεσμών ή εν όσο υπήρχε, τα πράγματα λειτουργούσαν τελείως διαφορετικά σε ό,τι αφορά με τους νέους και με εκείνη την ηλικία στο τέλος της εφηβείας που κανείς αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτικό υποκείμενο. Τώρα όμως είμαστε μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης κατάστασης και η οποία δεν ξέρω προσωπικά πού μπορεί να οδηγήσει. Θέλω να πω ότι το προφίλ των ψηφοφόρων, για παράδειγμα της Χρυσής Αυγής, δεν είναι μεγάλη σε ηλικία από όσο νομίζουμε, δηλαδή παλιοί φασίστες κτλ. Είναι άτομα από 18 μέχρι 25 ετών, το 80% των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Με αποτέλεσμα να γίνονται τα ερωτήματα πώς τόσο νέοι άνθρωποι ή θα καταλήξουν στο ένα άκρο ή στο άλλο άκρο. Αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν μόνο θεωρητικά. Θέλω να πω, κάποτε τα βλέπαμε στις τηλεοράσεις ως θεατές ότι είχε πάρει φωτιά τέλος πάνω από το σπίτι του γείτονα και είμαστε ακόμη εντάξει. Στην πόλη μας συνέβη αυτό προχθές. Ενόσο επιμένουμε να μην, μάλλον το πολιτικό σύστημα έτσι, αλλά θα πω και τη δική μας ευθύνη, όσο επιμένουμε να μην αντιλαμβανόμαστε αυτήν τη σημαντική απώλεια της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη, τόσο τα άκρα θα μεγαλώνουν, θα επιδεινώνονται και θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημες κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες φοβάμαι δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμες από καμία πολιτική εξουσία και από κανέναν κρατικό κατασταλτικό μηχανισμό. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είχε πει ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο εγγυάται πως δεν θα κυβερνηθούμε καλύτερα από όσο μας αξίζει. Σε άλλες χώρες όπου δεν έχουν αυτό το προνόμιο της δημοκρατίας, βλέπουμε πως τα περιθώρια αντίδρασής τους είναι τόσο μικρά και τόσο δεν μπορούν να οργανωθούν, δεν μπορούν να εκφραστούν. Σε εμάς δηλαδή δεν μπορούμε να εκφραστούμε πολιτικά, δεν έχουμε ελεύθερες εκλογές, δεν συνεννούμε όλοι στο ελεύθερο εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα είναι σαν να επιμένει η ίδια η κοινωνία να βλέπει ένα περίεργο είδωλο, δηλαδή να μην
να μην κάνει κάτι για την ανάκτηση αυτή τη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και θεσμών και πολιτών, με αποτέλεσμα να συντηρεί αυτή την κοινωνική αναταραχή. Εάν αυτό είναι δηλαδή πολιτική επιλογή του λαού, τότε προσωπικά δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Ξέρετε, δεν θέλω να δώσω ένα συμπέρασμα, να καταλήξω κάπου με αυτό. Απλά είναι ένας προβληματισμός και κάνω μια τοποθέτηση αυτή τη στιγμή. Και περισσότερο, εντάξει, είχα την εντύπωση μήπως γινόταν κάποιος διάλογος, αλλά ίσως στο τέλος. Το γίνει φαγητό. Μάλιστα. Να είναι πολύ πράγμα. Ο διάλογος είναι, από εκεί ξεκίνησε Γιάννη, όταν τέλειωνε δίμητα με το παλικάρι της, να το επαναλάβουμε, το σ' ακολουθώ, είναι ο διαρκής διάλογος της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι ο έρωτας, είναι η αγάπη, είναι το δίκαιο, είναι όλα αυτά που διεκδικούμε όλοι, χωρίς να βρίσκουμε τρόπους, σκέφτομαι με επιστημονικό τρόπο και με την επιστημονική τρόπο, πολύ όμορφα τους άκουσα, αλλά την ίδια στιγμή παίρνω το διαρκές σπέκτρο. Αν μπορούσαν τα παιδιά να μας το συνεχίσουν και να πάμε τα εδέσματα του Λίγο Βασίλη. Εδέσματα δεν έχω τέτοιο σχέδιο με τη φράση αυτή. Όχι να πούμε ότι δεν πρέπει να είμαι με το εσύ. Περίμενε, σίγουρα 3 λεπτά σου. Να πέσω. Πέντε λέξεις σχέδιο. Εδέσματα. Αυτό το παλιό. Ναι. Γιάννη, ρίσου. Δεν τελειώνω.